Πριν περάσουμε στη Γιώτα Αρχοντάκη, η οποία θα μας παρουσιάσει τα βίντεο από την Διεθνή Εναλλακτική Επικαιρότητα, θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα της μακρινής Μάλτας. Είναι ο πατέρας Ναθαναήλ Βελεσάκης. Πατέρα Ναθαναήλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Βαλέτα. Αρχιερατικός Επίτροπος Μάλτας. Πρώτη φορά που μιλάμε με έναν άνθρωπο, με ένα Έλληνα εκεί στην όμορφη αυτή περιοχή, χώρα. Θέλω να μου πείτε λίγο, η ελληνική κοινότητα είναι μεγάλη? Κοιτάξτε, η ελληνική κοινότητα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί. Βεβαίως η ιστορία της ξεκινάει από πολύ παλιά. Θα μπορούσαμε να πούμε από το 15ο-16ο αιώνα και η νεότερη το 17ο με 18ο αιώνα. Υπήρχαν περισσότεροι, τώρα μετά την κρίση στην Ελλάδα έχουν φτάσει ακόμα περισσότεροι. Είμαστε περίπου, θα μπορούσαμε να πούμε, επισήμως 1000 και κάτι. Ναι. Ανεπισήμως ίσως λίγο περισσότεροι. Ο πατέρας Ναθαναήλ, πώς βρέθηκε στη Μάλτα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ως κληρικός, η Εκκλησία τοποθετεί εκεί που πρέπει να τοποθετήσει, εκεί που θέλει να τοποθετήσει. Έτσι λοιπόν, κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, βρέθηκα στη Μάλτα. Είναι μια όμορφη περιοχή, εμείς βλέπουμε και σχετικά πλάνα. Οι περισσότεροι βέβαια δεν θα μπουν στη διαδικασία, κακά τα ψέματα, να κλείσουν ένα εισιτήριο για να πάνε στη Μάλτα, αλλά νομίζω έχουμε αδικήσει λίγο τη χώρα, έτσι δεν είναι? Είναι πανέμορφη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, η Μάλτα έχει την ιστορία της, η οποία, εντάξει, δεν είναι και μικρή, χάνεται. Και βεβαίως και ο ελληνισμός της Μάλτας έχει την ιστορία του και η Ορθοδοξία έχει την ιστορία της, η οποία ξεκινά από τον 6ο αιώνα, τουλάχιστον μαρτυρίες έχουμε από τον 6ο αιώνα και μέχρι και τον 14ο-15ο αιώνα, όπου η Μάλτα ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι Μαλτέζοι εκεί, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι πολίτες της χώρας, πώς αντιμετωπίζουν το ελληνικό στοιχείο? Θα έλεγα καλά. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η Μάλτα είναι ένα ιδιαίτερο κράτος βεβαίως, έτσι με ιδιαίτερη νοοτροπία, και αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας όταν κοιτάξει, όταν στρέψει το βλέμμα του στην ιστορία, διότι πάντα η Μάλτα ήταν υποκατοχή. Έτσι, εκ των πραγμάτων έχει μια ιδιαίτερη νοοτροπία, όμως είναι ευγενής. Και βεβαίως ο καθένας βλέπει πάντα αυτό που θέλει, πώς να το πω, έτσι όπως το λέμε απλά. Αντιμετωπίζονται όμως τους Έλληνες καλά. Θα μπορούσα να πω ότι είναι φιλέλληνες. Είναι φιλέλληνες. Σας έχουν υποδεχτεί και εσείς βέβαια έχετε μπει και στο κλίμα της χώρας. Κάποιες δράσεις του ελληνικού στοιχείου, κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες εκδηλώσεις? Κοιτάξτε, υπήρχε η ελληνική κοινότητα, η ελληνοορθόδοξος κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Αυτή είναι από το 1819. Βεβαίως οι Έλληνες που έφτασαν τα τελευταία 5 χρόνια ίδρυσαν και μία ακόμα κοινότητα. Σιγά σιγά και αυτή αναπτύσσεται. Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν ξεκινήσει δηλαδή ένα χορευτικό. Ναι. Μαζί με την Εκκλησία βοήθησαν ώστε να ιδρύσουμε το σχολείο, το οποίο από πέρσι έχει αναγνωριστεί και από το ελληνικό κράτος. Και προχωράμε. Προχωράμε. Νομίζω ότι πάμε καλά. Καλά και σταθερά βήματα, σωστά και σταθερά βήματα. Υπάρχει κάποια περιοχή στη Μάλτα που να σας θυμίζει έντονα την χώρα μας, την Ελλάδα, την Κρήτη ίσως? Κοιτάξτε να δείτε. Το κριτικό στοιχείο υπάρχει στη Μάλτα. Και υπάρχει τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι της Μάλτας. Στην εκκλησία μας, από δωρεές, από εικόνες. Ακόμα θα σας πω και κάτι που μπορεί να ακουστεί λίγο μακάβριο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα τμήμα του ελληνικού κημητηρίου της Μάλτας υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα κομμάτι το οποίο είναι μόνο κριτική και στο κέντρο έχει μία ελιά. Και είναι η μοναδική ελιά του κημητηρίου. Ίσως και από τις λύσεις της Μάλτας. Έχει ένα ξεχωριστό μπορεί να συμβολισμό. Λίγο μακάβριο, ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί διακονούσαν και πολύ κριτικοί ιερείς και από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης,
τη Μίνα Αρχιεπισκοπή, αλλά και από τη Μονή Γουβερνέτου. Οι οποίοι είναι και εδώ, έχουν ενταφιαστεί όταν κοιμήθηκαν. Πατέρα Ναθαναήλ, υπάρχει, είναι έντονο το στοιχείο. Ένα μήνυμα προς τους συμπατριώτες σας και εδώ στην Κρήτη που θέλετε να στείλετε από την μακρινή Μάλτα, από τη Μάλτα, ποιο είναι? Πρωτίστως θα πρέπει να προσέχουν όλοι αυτές τις μέρες, πραγματικά, έτσι το λέω και το λέω πάντα και στην Εκκλησία, τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους και τους υπόλοιπους από τον εαυτό τους. Και το λέω αυτό γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Να σας αφήσουμε έτσι τους ρομαντισμούς λίγο στην άκρη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η πίστη δεν δοκιμάζεται. Είναι στο καθενός στην ψυχή, όπως λέει και ο Πατριάρχης μας. Δοκιμάζονται οι πιστοί. Εύχομαι όλοι να είμαστε συνετοί, να προσπαθούμε, να ακούμε για να το περάσουμε αυτό και πιστεύω ότι με την προσπάθεια όλων θα περάσει και θα είναι έτσι μια κακή ανάμνηση. Αυτό μόνο, αυτές τις μέρες, αυτό μπορεί να πει κάποιος. Και σε εσάς να είστε γεροί, να προσέχετε, να βγάζετε τις ειδήσεις που πρέπει να βγάζετε, έτσι με καλό πάντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πατέρα Ναθαναήλ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Υγεία και κάθε καλό. Βέβαια.